Ελεύθεροι αφέθησαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνταν για κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψίας, υπαλλήλου και εκβίασης. Πιο συγκεκριμένα στους δύο εφοριακούς και στη λογίστρια επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Οι υπάλληλοι της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας των Σερών αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς χρηματική εγγύηση, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους. Οι κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι, δεν συντρέχαν οι όροι προσωρινής κράτησής τους, οι εφοριακοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δεν υπάρχει πράξη ή ενέργεια ή παράληψή τους, η οποία έγινε σε βάρος των κατοικών τους. Ούτε χρήματα τα οποία βρέθηκαν ποτέ. Το κατηγορητήριο θα γίνει μια προσπάθεια να αποδομηθεί στη συνέχεια. Έχουμε δρόμο. Με ποιους όρους αφέθηκαν ελεύθεροι? Εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Θα καταβληθεί κάποια εγγύηση? Τουλάχιστον για τους δύο εφορίακους μπορώ να σας πω εγώ. Ναι. Καταβάλουν κάποια εγγύηση? Όχι, όχι. Χωρίς εγγύηση. Χωρίς καταβολή καμίας εγγύησης. Έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Ο εντολέας μου αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε εμπλοκή και αιτιολόγησε νομικά τη μη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών και αφέθηκε ελεύθερη. Έχει πήρε μεγάλες διαστάσεις το θέμα. Αν είχα τη δυνατότητα να γνωρίζω τη δικογραφία, θα βλέπατε ότι οι διαστάσεις που δόθηκαν δεν έχουν καμία αναλογία με τα πραγματικά περιστατικά. Από την άλλη, η Σερέα λογίστρια, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο της Πέτρο Μιχαηλίδη, παρουσιάστηκε μετανιωμένη, υποστηρίζοντας ότι έπραξε μία άστοχη και επιπόλαιη ενέργεια, χωρίς κανένα απολύτως κίνητρο κέρδους, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης με τους πελάτες της και από την άλλη θέλοντας να κρατήσει καλές σχέσεις με τους δύο υπαλλήλους της εφορίας. Η εντολέας μου έκανε μία άστοχη και επιπόλαια κίνηση, ενέργεια, η οποία μετάνιωσε φυσικά και χωρίς κανένα απολύτως κίνητρο κέρδους. Ήταν όλα στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πελάτη από τη μια πλευρά και από την άλλη το ότι ήθελε να διατηρήσει καλές σχέσεις με υπαλλήλους της εφορίας. Αυτό που σίγουρα πρέπει να τονίσουμε είναι το ότι η ειλικρίνεια και η μεταμέλειά μας αξιολογήθηκαν θετικά τόσο από τον ανακριτή όσο και από την εισαγγελέα και για αυτόν τον λόγο δεν προφυλακίστηκαν. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας, 18 Νοεμβρίου, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, μετά από καταγγελία πρώην ποδοσφαιριστή, από τον οποίο ζητούσαν χρήματα για να τακτοποιήσουν οικονομικές εκκρεμότητες και πρόστιμα. Ειδικότερα, οι παραβάσεις του πρώην ποδοσφαιριστή αφορούσαν δίθεν φορολογικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2013 για συναλλαγές στον τραπεζικό του λογαριασμό ως ιδιοκτήτης πρακτορείου του ΟΠΑΠ. Η λογίστρια τον ενημέρωσε ότι η φορολογική επιβάρυνση λόγω κάποιων προσαυξήσεων φτάνει τις 46.000 ευρώ. Αλλά με 7.000 ευρώ μπορείς να καθαρίσεις, φέρεται να του είπε. Το ποσό μετά από διαπραγματεύσεις έπεσε τελικά στις 6.000 ευρώ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος και στήθηκε η παγίδα. Ο ποδοσφαιριστής πήγε στο ραντεβού με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία η λογίστρια μέτρησε μπροστά του και στη συνέχεια επικοινώνησε με τον ένα από τους δύο εφοριακούς. «Η παραγγελία σας με τα παπούτσια είναι έτοιμη. Πότε θα έρθετε να τα παραλάβετε?» φέρετε να ρώτησε η λογίστρια τον έναν από τους δύο εφοριακούς. Κατά την επέμβαση της αστυνομίας, η λογίστρια φέρεται να προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα χρήματα, πετώντας τα 6.000 ευρώ στα σκουπίδια.